Την εκτίμηση ότι οι συνθήκε είναι όριμε ώστε να σχεδιαστούν τα ενεργειακά project τη επόμενη δεκαετία, διατύπωσε ο αντιπρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη Gas Trade ΑΕ του ομίλου Κοπελούζου Κωστή Ιφνέο. Στα ναυπηγεία Κέπελ στη Σιγκαπούρη βρίσκεται πλέον για τη μετατροπή του το πρώτο FSRU τη Αλεξανδρούπολη, το οποίο αναμένεται να φυχθεί στο θρακικό πέλαγο στις 25 Νοεμβρίου, ενώ ξεκίνησαν ήδη και οι εργασίε για την αγωγό στα ανατολικά τη πόλη. Πρόσθεσε επίση ο κ. Ιφνέο ότι και το δεύτερο FSRU βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη, Αφού έχει λάβει τη σχετική αδειοδότηση και οι περιβαλλοντικοί όροι υποβλήθηκαν, τα τέρμιναλ τη Αλεξανδρούπολη έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Θα δείξουν πω η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω μέσο αλληλεγγύη και συνεργασίας, τόνισε υπενθυμίζοντα ότι με το πρώτο FSRU και με συνδετικό κρίκο τη Βουλγαρία θα μπορούν να τροφοδοτηθούν μεταξύ άλλων και η Σερβία και η Ρουμανία. Ενώ με το δεύτερο FSRU ανοίγει και ο δρόμο προ τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Για την ευρύτερη περιοχή η Αλεξανδρούπολη δεν είναι πλέον απλά ένα ενεργειακό hub, αλλά και κέντρο ασφαλεία και σταθερότητα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφνέο. Ω ενεργειακό κόμβο ανακαλύφθηκε από εμά το 2010. Όταν πρώτα ανακαλύψαμε το στρατηγικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Αλεξανδρούπολη στα ενεργειακά, στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Βοσπόρου. Χωρί αμφιβολία, όπω είπε και ο καθηγητή Μανιάτη, ότι η τερματική σταθμή στην Αλεξανδρούπολη θα είναι η κόμβη παροχή και μεταβίβαση αερίου, καθώ και η κόμβη παροχή ενέργεια τα επόμενα 30 χρόνια για όλο τον κόσμο. In 2013 Τέλος, προδοποίησε, ωστόσο ότι όλα χρειάζεται να κινηθούν γρήγορα, επισημένως ότι το τρίτο τουρκικό FSRU έχει ήδη αφηχθεί στη γειτονική χώρα και θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στους επόμενους λίγους μήνες.